Να καλησπερίσω σε αυτό το σημείο τον κύριο Ευάγγελο Μεϊμαράκη, εκ νέου υποψήφιος Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Γεια σας κύριε Μεϊμαράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω και με τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, ποια είναι η αίσθησή σας λίγο πριν την Κυριακή? Φαίνεται ότι δεν έχουμε καταφέρει να πείσουμε τους πολίτες για το διακύβευμα, γιατί οι εκλογές αυτές είναι πολύ σημαντικές. Επειδή το Ευρωκοινοβούλιο μετά τη Λισαβόνα έχει αρμοδιότητες πολύ μεγάλες και ουσιαστικές, βεβαίως έχει και συγκεκριμένη ατζέντα, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι για κάθε θέμα, όπως ακούω να αναφέρονται. Πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πλέον είναι συνομοθέτης. Εάν δηλαδή δεν νομοθετεί στο Κοινοβούλιο, αποφάσεις δεν μπορούν να ληφθούν ούτε από την ηγεσία των αρχηγών νομοφόνων όπως λαμβάνονται. Και γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα να πω στους πολίτες ότι πρέπει να συμμετέχουν και να ξέρουν ότι το 70% και πλέον των εθνικών νόμων που ψηφίζονται από τα εθνικά κοινοβούλια είναι νόμοι, είναι οδηγίες, είναι κανονισμοί, είναι ευχές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μπει στην καθημερινότητά μας. Και λέω σε κάποιους πολίτες που πολλές φορές τους ακούω έτσι αφηρημένα να λένε για αυτό το θέμα τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μια αόριστη μορφή. Είναι, το ερώτημα πρέπει να είναι τι κάνει για αυτό το θέμα τα κόμματα και οι βουλευτές που εσείς οι πολίτες έχετε εκλέξει για να μπορέσουμε να τα λύσουμε και να δώσουμε απαντήσεις. Γι' αυτό και πρέπει και να συμμετέχουν. Κύριε Μεϊμαράκη, όπως για παράδειγμα η γραφειοκρατία και η πολυνομία, τα τελευταία 5 χρόνια, και με διορθώνετε αν κάνω λάθος, βγήκαν εκατοντάδες νομοσχέδια που αφορούν για παράδειγμα μόνο τις επιχειρήσεις. Ποια μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει? Πρέπει να σας πω ότι πολλά από τα ζητήματα που αναφέρετε είναι εθνικές πολιτικές, κυβερνητικές πολιτικές. Η Ευρώπη δεν έχει αυτή τη γραφειοκρατία που λέτε, ούτε τις αγγυλώσεις. Το μόνο πρόβλημα το οποίο μπορεί να καθυστερεί τις αποφάσεις είναι η ομοφωνία των αρχηγών. Από εκεί και πέρα όμως, όταν εγκριθούν αυτά, γιατί εμείς δεν δίνουμε απευθεία στα κονδύλια στους μικρομεσαίους, ούτε στις περιφέρειες. Αποδεσμεύουμε τους πόρους, mm-hmm. τους δίνουμε στην κυβέρνηση και η κυβέρνηση είναι εκείνη η οποία διαθέτει τους πόρους είτε στην αυτοδιοίκηση, είτε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε στα προγράμματα ανάλογα με το ποιος έχει καταθέσει αίτηση που εγκρίνεται. Ας πούμε ότι το πρόγραμμα τώρα για το σπίτι θα αποδεσμεύσουμε χρήματα, όπως και για το πρόγραμμα για τον καρκίνο του μαστού των γυναικών. Το πού αυτά θα διατεθούν και πώς θα διατεθούν και αν θα έχει ή όχι γραφειοκρατία επιπλέον είναι θέματα της εθνικής κυβέρνησης. Κατά συνέπεια θα έλεγα ότι οι πολίτες πρέπει να μάθουν και να ξεχωρίζουν ποια είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποια των κυβερνήσεων. Γιατί πρέπει να σας πω ότι ας πούμε τώρα που έχουμε και τον πόλεμο έχουμε ένα μείζον ζήτημα αν θα υπάρξει μία αμυντική αποτρεπτική στρατιωτική δύναμη. Και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι το μόνο κόμμα το οποίο λέει ναι και ζητάει και επίτροπο άμυνας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αρνητικός. Το ΠΑΣΟΚ λέει ας δούμε τι γίνεται με το η συνοχή και μετά βλέπουμε. Αν ομιγέννητο λοιπόν συμβεί κάτι, θα πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες ότι εκείνοι που δεν συμφώνησαν είναι υπεύθυνοι. Και όχι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και εξηγούμε και για την νησιωτική πολιτική και για την κοινή αγροτική πολιτική. Πρέπει να συμφωνήσουμε. Εδώ δεν υπάρχουν αυτοδυναμίες. Εδώ πρέπει να υπάρξουν πλειοψηφίες. Και για να υπάρξουν πλειοψηφίες πρέπει και η σοσιαλιστική ομάδα και οι πράσινοι και οι φιλελεύθεροι να μπορούν να συμφωνήσουν σε κάποιες από τις προτάσεις. Αλλιώς δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία τουλάχιστον εμείς πιστεύουμε και τουλάχιστον εμείς θέλουμε. Mm-hmm. Πάντως διαφαίνεται μία μετατόπιση στο ευρωπαϊκό πεδίο προς την άκρα δεξιά και ο κύριος Ανδρουλάκης για παράδειγμα κατηγορεί το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ότι σχεδιάζει να συνεργαστεί με την ακροδεξιά. Καταρχήν από πουθενά δεν διαφαίνεται αυτό. Διότι εάν δεν συνεργαστούμε... Δεν διαφαίνεται, λέτε, γιατί είναι νούμερο ένα θέμα στη δημόσια συζήτηση και τα δημοσκοπικά ευρήματα τουλάχιστον αυτή την τάση δείχνουν. Είναι νούμερο ένα στη συζήτηση, τι σημαίνει, ότι έχει δίκιο. Εμείς πρέπει να συνεργαστούμε. Δεν λέω αυτό. Η ομάδα
όπως κάναμε και την προηγούμενη πενταετία. Mm-hmm. Άλλωστε, αν τα δύο μεγάλα κόμματα δεν συνεργαστούν, δεν μπορούν να βρουν τρίτο για να μπορέσει να υπάρξει η πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Mm-hmm. Επομένως, αυτά τα οποία λένε, μάλλον μπερδεύουν τη Λεπέν με τη Μελόνι ή με τον Όρμπαν ή με τους οποιοσδήποτε. Για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας πώς βγαίνουν οι πλειοψηφίες, εγώ τη Δευτέρα θα είμαι στις Βρυξέλλες και θα κάνουμε μια πρώτη αποτίμηση. Μετά, όπως και την προηγούμενη φορά, κάτσαμε κάτω τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου και παρουσιάσαμε κάποιες προτάσεις. Όπου συμφωνήσαμε, μπορέσαμε να δώσουμε πλειοψηφία στη Φόντερ Λάιεν και στην Επιτροπή. Και η πλειοψηφία που δόθηκε σε αυτήν και στην Επιτροπή ήταν από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, από τη Σοσιαλιστική Ομάδα και από τους Φιλελεύθερους. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Θα κάνουμε τις προτάσεις μας για την ατζέντα. Ποια είναι η ατζέντα? Είναι η πράσινη ανάπτυξη, είναι η κοινή αγροτική πολιτική, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης που τελειώνει σε 1,5 χρόνο, είναι η τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομποτικά, είναι το προσφυγικό και είναι και ο αμυντικός βραχίωνας. Εάν σε αυτά συμφωνήσουμε πάνω στις γενικές αρχές, τότε η Επιτροπή θα έρθει στο Κοινοβούλιο, θα διαβάσει τις προγραμματικές δηλώσεις και όσοι έχουμε συμφωνήσει θα την ψηφίσουμε. Αλλά εδώ είναι γεγονός ότι χωρίς το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πλειοψηφία δεν γεννάται, αλλά και με μόνο του το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πάλι δεν έχουμε πλειοψηφία. Άρα με τον πρώτο τον οποίο θα συνεργαστούμε, και τα καταλαβαίνω, τα λένε για να εφαρπάξουν ψήφους τώρα, μπορεί. Όμως προσέξτε, με τη Λεπέν δεν υπάρχει περίπτωση συνεννόησης, γιατί η γυναίκα λέει να φύγουμε από την Ευρώπη. Άρα λοιπόν με ποιον να συζητήσεις και τι προτάσεις? Η Μελόνι έχει προτάσεις. Έστω και αν δεν αρέσουν σε κάποιους κάποιες από τις προτάσεις. Όμως, εάν τελικά συμφωνήσουμε στα βασικά δεδομένα της ατζέντας, να ξέρετε ότι θα υπάρξει πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Μάλιστα. Σας το λέω διότι ακούω και πολλούς συναδέρφους mm-hmm. από όλα τα κόμματα να θέτουν ζητήματα και να λένε ότι εγώ θα βάλω και το κοινωνικό ζήτημα και το κοινωνικό κράτος και τις συντάξεις και τις κακοποιήσεις, όλα αυτά δεν τα υποτιμώ, είναι σοβαρά θέματα. Όμως δεν αφορούν την Ευρώπη. Η ατζέντα, η θεματολογία είναι συγκεκριμένη. Η Ευρώπη είναι ένωση κρατών αυτόνομων, κυρίαρχων με τα εθνικά τους κοινοβούλια. Και είναι ένωση οικονομική, νομισματική και γι' αυτό και κάνει τις εμπορικές συμφωνίες με την Αμερική, με την Κίνα, με την Ινδία και εκεί εκπροσωπείται από την Επιτροπή. Ενώ δεν έχει ούτε αρμοδιότητες εξωτερικής πολιτικής ή άμυνας, ούτε αρμοδιότητες για την υγεία, την παιδεία και τα υπόλοιπα που άκουγαν να αναφέρουν οι αρχηγοί. Αυτά είναι πολιτικές εθνικές. Εάν λοιπόν θέλουν να μας δώσουν τα κοινοβούλια πολιτικές και σε αυτό, εμείς τις αποδεχόμαστε γιατί το σύνθημά μας είναι περισσότερη Ευρώπη. Σας προβληματίζει ενδεχόμενη υψηλή αποχή? Πάντα στις ευρωεκλογές υπάρχει αποχή, η οποία πλήττει κυρίως τα συστημικά κόμματα. Διότι οι πολίτες δεν αισθάνονται το διακύβευμα το οποίο υπάρχει. Πολύ περισσότερο δεν το αισθανόσουν πιο παλιά που το Ευρωπαϊκό Λαϊκό το Κοινοβούλιο ήταν γνωμοδοτικό. Πρέπει όμως η πολιτεία να διευκολύνει τους πολίτες να έρθουν για τη συμμετοχή. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία, με εισηγητή και μένανε τότε, είχαμε φέρει τις αυτοδιοικητικές μαζί με τις ευρωεκλογές και είχαμε μια ικανοποιητική συμμετοχή και έτσι έγιναν και το 19. Ο ΣΥΡΙΖΑ το κατήργησε αυτό και βεβαίως τώρα δυστυχώς θα έχουμε μια αποχή πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στο παρελθόν. Παρόλα αυτά, ψηλότερη καταγεγραμμένη λένε κάποιοι που είχαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ορίστε. Η υψηλότερη καταγεγραμμένη αποχή που είχαμε εδώ και χρόνια, λένε κάποιοι, εκτιμούν κάποιοι αναλυτές. Για τώρα λέτε? Ναι, ναι. Ναι. Παρόλα αυτά εμείς διευκολύναμε βάζοντας και την επιστολική ψήφο για να μπορέσουν κάποιοι να έρθουν να ψηφίσουν. Εγώ πιστεύω ότι επειδή ακριβώς κάποιοι θέλουν να απέχουν, αλλά και κάποιοι άλλοι πολύ μικρότερο ποσοστό θέλουν να διαμαρτυρηθούν, πηγαίνουν προς τα κόμματα διαμαρτυρίας. Γι' αυτό και δεν έχουμε και μετακινήσεις μεγάλες στα συστημικά κόμματα. Όμως τα κόμματα διαμαρτυρίας έχουν αναντίστοιχες, κατά τη γνώμη μου, αυξήσεις mm-hmm. από τις εθνικές εκλογές. Θεωρείτε, λοιπόν, κύριε Μεϊμαράκη, ότι η Νέα Δημοκρατία θα ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο του 30%?
Εγώ είμαι στην ώρα μάχης και πιστεύω ότι πρέπει να πάμε ακόμα πιο ψηλά. Είμαι πολύ πιο αισιόδοξος. Τον τελευταίο καιρό βλέπω μεγάλη συσπήρωση. Βλέπω και στο νησί μας συσπήρωση. Έκανα περιοδεία σε όλη την Ελλάδα και συμμετέχω, μου ζητήθηκε να συμμετέχω με σταυρό και είμαι ο μόνος πρώην πρόεδρος που κατεβαίνει με σταυρό, ακριβώς για να αφυπνίσω δυνάμεις και να κινητοποιήσω δυνάμεις για να έρθουν να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον από το 41% που πήραμε τον Ιούνιο του 2023. Και τους λέω ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να έχει μια στενοχώρια, να έχει μια απογοήτευση, να μην του αρέσει ένας νόμος. Όμως η γενική εικόνα που έχει η χώρα είναι πάρα πολύ καλή. Η Ελλάδα του 24 με τις προσπάθειες Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας και όλων μας είναι πολύ καλύτερη από την Ελλάδα του 19. Επειδή σας ακούω αισιόδοξο και η αλήθεια είναι ότι τα δημοσκοπικά ευρήματα δείχνουν ότι δεν απειλεί κανείς την πολιτική δυναμική της Νέας Δημοκρατίας, γιατί θέτεται τόσο εμφατικά την παράμετρο της σταθερότητας? Διότι η αντιπολίτευση λέει εδώ και καιρό, βεβαίως δεν φαίνεται αυτό, ότι εάν τελικά εμείς γράψουμε 2 και εσείς γράψετε 2, θα σας πάμε στις εθνικές εκλογές. Βεβαίως και δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει κατά ανάγκη. Όμως, εάν υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα, θα λειτουργήσει ως επιβραδυντής των μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η χώρα και των μεταρρυθμίσεων που μας έδωσε την εντολή ο κόσμος το 23, τον Ιούνιο. Κατά συνέπεια, ορθώς ο Κυριάκος σήκωσε το γάντι, μιλάει για τη σταθερότητα και για τα εσωτερικά ζητήματα και απαντάει στον Κασελάκη και στον Αντρουλάκη. Διότι πρέπει να γίνει κατανοητό, και αυτό καλό σας ξαναλέω, όλους εκείνους που μας έδωσαν το 41% να μας ξαναδείξουν την εμπιστοσύνη τους για να πάει η Ελλάδα ακόμα πιο ψηλά. Και σας λέω ότι η εικόνα είναι πολύ καλή γενικά, όχι μόνο εσωτερικά και εξωτερικά. Για πρώτη φορά έχουμε πρωθυπουργό ο οποίος παρουσιάζεται με απόψεις, θέσεις, προτάσεις και παρασύρει όλη την Ευρώπη. Για πρώτη φορά έχουμε αντιπρόεδρο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Μαργαρίτη το Σχοινά, ο οποίος παρεμβαίνει σε πάρα πολλά ζητήματα. Για πρώτη φορά έχουμε αντιπρόεδρο στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που είναι η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη κοινοβουλευτικά. Για πρώτη φορά είχαμε τον πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών των Ευρωπαϊκών, τον Απόστολο τον Τζιτζικώστα. Όλα αυτά δεν μας τα χαρίσανε. Όλα αυτά τα κατακτήσαμε. Ναι, αλλά γιατί κύριε Μεϊμαράκη, θα σας έλεγε κανείς ότι έχουμε και τη Βόρεια Μακεδονία με τις γνωστές προκλήσεις της Προέδρου της χώρας. Έχουμε έναν Ράμα ο οποίος έρχεται στην Αθήνα και λέει τα δικά του. Και έχουμε και έναν τουρκικό αναθεωρητισμό που παραμένει. Έχουμε και τη Γαλάζια Πατρίδα μέσα στα βιβλία, στα σχολεία της Τουρκίας. Ναι. Σε αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως γνωρίζετε, πρέπει να δώσει ακόμα μεγαλύτερη προσοχή και στα συγκεκριμένα ζητήματα. Μόνο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει κάνει δηλώσεις για αυτά τα ζητήματα και η Ούρσουλα. Άρα λοιπόν θα θέλαμε και τα άλλα κόμματα να συμβάλλουν. Αλλά να σας εξηγήσω κιόλας ότι ακριβώς επειδή τα Σκόπια και η Αλβανία κάνουν αυτές τις κινήσεις, όλοι πλέον είναι αντίθετοι, γιατί αυτοί παραβαίνουν διεθνείς συμβάσεις και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και να ξέρετε, ως τη συνέκθεση προόδου η οποία θα υπάρχει φέτος, η Ελλάδα θα καταψηφίσει βάζοντας τα συγκεκριμένα ζητήματα και πιστεύω ότι η πρόεδρος κάνει πολύ κακό στη χώρα της με τη συμπεριφορά που έχει, αλλά και ο κύριος Ράμα επίσης δεν νομίζω ότι συμβάλλει θετικά στην πορεία του για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια βλέπω ότι έχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από πολλά κράτη την άρνηση πλέον του να προχωρήσει η ένταξή τους και αυτό θα τους κοστίσει. Εάν πράγματι θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλουν να σεβαστούν το ευρωπαϊκό κεκτημένο και να έχουν σχέσεις καλής γειτονίας με την Ελλάδα. Ο δρόμος τους περνάει από εμάς. Κύριε Μεϊμαράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ σε αυτό το σημείο και να σας ευχηθώ και καλή προσωπική επιτυχία. Και εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη.